most visible representative of the natural world in Cyprus are probably the birds. You see them everywhere. You see them in the towns, you see them in the country, in the mountains, on the seaside. They're amazing creatures that travel thousands of miles across many continents, and I think we can learn a lot from them. Birds are possibly the most significant indicator of the state of the environment. If bird species decline, it means that there's something wrong in a broader sense with what we're doing to our environment. Οι μελέτες δείχνουν ότι ένα οικοσύστημα για να λειτουργήσει καλά, για να είναι παραγωγικό, για να έχει μια σταθερότητα, χρειάζεται κάποιον επίπεδο βιοποικιλότητας. Όταν χάνεται αυτή η βιοποικιλότητα, ξέρουμε σήμερα ότι χάνεται με τρομερούς ρυθμούς, υποβαθμίζονται τα οικοσυστήματα που στην τελική ανάλυση στα οποία βασιζόμαστε σαν άνθρωποι. Οπότε η σημασία των πουλιών φαίνεται μόνο να το δει κάποιος μακροπρόθεσμα. Δηλαδή μπορεί σήμερα αύριο να με φαίνονται επιδράσεις, μπορεί σήμερα αύριο να μας συμφέρει συσταγωγικά να δημιουργούμε γήπεδα γκολφ, να χτίζουμε παντού, να πιάνουμε όσα πουλιά μπορούμε, αλλά σε βάθος χρόνου θα έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και έτσι για μας. Birds form an essential part of the whole ecosystem. Birds, animals, insects, flowers. Without them, things start breaking down and falling apart. Από το 1967 άρχισα και έπαιρνα τα πρώτα μαθήματα μου ως bird watcher μαζί με τον εφόμπλο τον Μελίν, από τον Μακαρίδη τον πετσερό μου, τον Πάκυρο Παύλο Νεοφύτου, στον οποίο χρωστούμε πάρα πολλά και ο αδερφός μου, ο οποίος μας ήταν αυτός ο οποίος μας έμπνευσε για να αγαπούμε τα πουλιά και να βγαίνουμε έξω να τα θεωρούμε. Το 68 άρχισα και έβγαινα έξω για πτηνοπαρατήρηση και το 70 δημιουργήσαμε τον Κυπριακό Πτηνολογικό Σύνδεσμο, διότι ήδη υπήρχε ακόμα ένα σύνδεσμο ο οποίος ιδρύθηκε από τους Άγγλους το 57 και από τότε ασχολούμαι, μπορώ να πω, συνέχεια με τα πουλιά και την προστασία τους, κάναμε δαχτυλιδόσεις, πτηνοπαρατηρήσεις, αυτά όλα. Αθιούμε τον Ιούλιο του 2002, έπιασε με μελή, δηλαδή μου πόψε, θα πάμε στις πλάτρες, θα έχουμε meeting στο σπίτι του κύριου Μάικλ Γκορ, ο οποίος θα είναι ο ρεφερή, και στο meeting θα είναι παρόν και ο Τζεφ Κόρτον και ο Πάτρικ Βίλιαμς, αν θυμούμε, και εγώ και ο αδελφός μου Μελής, δηλαδή δύο από το σύνδεσμο του 57 και δύο από το σύνδεσμο του 70, με σκοπό να διαλύσουμε τους δύο συνδέσμους και να κάνουμε ένα νέο σύνδεσμο, τον οποίο θα ονομάσουμε BirdLife Cyprus. Cyprus needed an organization to protect its biodiversity. BirdLife Cyprus was the obvious place to start. Ο πτηνολογικός, όπως οι περισσότερες οργανώσεις, ξεκίνησε γύρω από την παρατήρηση των πουλιών σαν κέντρο. Σιγά σιγά και με την ένταξη στο BirdLife, η τάση είναι να διαμορφωθεί σε μια οργάνωση που πλέον η ουσία του είναι η προστασία και η διατήρηση. Αυτός είναι ο στόχος ύπαρξης. Σκεφτείς ότι ξεκινήσαμε σε ένα μικρό γραφείο ή σε μια γωνιά, αν θέλεις, με ένα, με τα δύο, με τα τρία άτομα. Τώρα έχουμε μια ομάδα 9, 10 άτομα, όλοι επιστήμονες, όλοι με κάποια εξειδίκευση. Τρέχουμε διάφορα προγράμματα, δηλαδή έχουμε
πώς το λέμε, έχουμε ανθίσει. Το γεγονός ότι απέκτησε νίκημα, απέκτησε προσωπικό, έγινε μέλος του BirdLife International, το ότι ασχολείται ενεργά με εφημερίδες, με δημοσιεύσεις, πιστεύω η ενημέρωση του κόσμου, του μαθητό κόσμου, να αγαπήσει τα πουλιά, να προστατεύσει τα πουλιά, πιστεύω ότι είναι οι επιτυχίες που, και οι στόχοι που έχουν δοθεί τα τελευταία 10 χρόνια και το έχει πετύχει. Over the 10 years, I think we've become far more media conscious, so that we're advertising ourselves more, promoting BirdLife Cyprus, the problems the birds are facing here, how interesting it is to go out and see them in their natural environment. Ακόμα και ο μέσος Κύπριος τώρα, ή τουλάχιστον πολλοί Κύπροι, έχουν ακούσει για το πτηνολογικό, οπότε ξέρουμε ότι για να μας ακούσουν σημαίνει ότι έχουμε γίνει κάποια σημασία. Perhaps most important of all, it's in a position now to exercise influence on decision makers on, at government level and other level to try to get them to see that these things are necessary and have to be adopted as part of their policy making process. Έχει διαδραματίσει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία των σημαντικών περιοχών για τα πουλιά και την προστασία σημαντικών περιοχών και για τη βιοποικιλότητα γενικότερα. Και έχει παίξει και σημαντικό ρόλο στον καθορισμό αυτών των περιοχών ως περιοχές Natura 2000. BirdLife Cyprus's biggest success, I believe, has been the restoration of the Oroklini marshlands. This was an outstanding project, and the results are concrete and unmistakable. Καταφέραμε, ειδικά τις αρχές του 2003-2004, να περιορίσουμε την παγίδευση σε αρκετά καλό βαθμό. Τότε ήταν γύρω στο, έπεσε στο 20% από ό,τι ήταν. Αλλά ακόμα υπάρχει, δυστυχώς, είναι μια επιχείρηση πλέον με αρκετά εκατομμύρια λεφτά το χρόνο και είναι πολύ δύσκολο. Αλλά πιστεύω ότι με κάποια θέληση και κάποιους πολιτικούς που θα θέλαν να το σταματήσουν αυτό το φαινόμενο, θα μπορούσαμε να πάμε μπροστά. In Cyprus, I think in 10 years' time, it would be great if we have fantastically reduce the amount of poaching and illegal netting of birds. I think we'd all benefit from that because we'd see them far more. Cyprus's reputation would be enhanced by it. I think it would attract far more visitors to see Cyprus and the beautiful area that we have got. So that would be great. My vision would be that we have governments which first of all take a lead in the process of protecting everybody's heritage. This is our heritage, which is being destroyed willfully by people who mainly have an economic interest in destroying it, and nothing more than that. I want to see more people being involved in nature conservation. I'd want to see children going out, looking at birds, looking at nature, discovering about the flowers, trees, and shrubs of Cyprus. Σίγουρα θα ήθελα στα μέρη που πήγα εγώ στην Κύπρο και τα είδα να μπορώ να τα δείξω και στα παιδιά μου και να μην καταλήξω να τους λέω εδώ κάποτε είχε μια ωραία λίμνη ή εδώ κάποτε φώγιαζαν φαλκόνια. Θέλω να μπορούν να τα δουν και αυτά. Άρα να παραμείνουν όπως τα είδα και αν γίνεται ακόμα καλύτερα. Εύχομαι για να συνεχίσει ο σύνδεσμος του έργου του, να σταματήσουν η σύλληψη των πουλιών με τα ξόβεργα είτε με τα δίχτυα, για να μπορεί ο κόσμος να απολαμβάνει και να διατηρηθούν τα πουλιά στο φυσικό τους περιβάλλον όσο γίνεται.
Σήμερα ουδέποτε φαντάζουμε μετά από 10 χρόνια ότι η πτυρεβότητα μας Κύπρου θα γίνει ο πιο μεγάλος περιβαλλοντικός σύνδεσμος της Κύπρου. Ουδέποτε το περίμενα αυτό το πράγμα και είμαι πολύ περήφανος για τούτο, διότι βλέποντας σας εσάς όλους που εργάζεστε εδώ, νιώθω πολύ περήφανος. Το 2003 ξεκινήσαμε με ένα μικρό γραφείο. Είχαμε τους πρώτους δύο υπαλλήλους και σιγά σιγά βρεθήκαμε σήμερα σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον εδώ, πιστεύω, με μεγάλα γραφεία. Έχουμε 9-10 υπαλλήλους και πιστεύω ότι έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα.